Κάλεσμα σε όλους τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Ξάνθης πραγματοποιεί η ΕΛΜΕ Ξάνθης με σκοπό την πλήρη ενημέρωση αυτών για τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο σχετικά με το νέο Λύκειο. Πήραμε την πρωτοβουλία σαν ΕΛΜΕ, μιας και υπάρχουν αλλαγές τη φετινή χρονιά όσον αφορά την λειτουργία του Λυκείου. Πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε τους γονείς και να τους ενημερώσουμε για το τι πρόκειται να συμβεί στο Λύκειο. Και ιδιαίτερα για τα παιδιά τους που έχουν και εξετάσεις. Κατευθείαν με τις αλλαγές αυτές, οι εξετάσεις ξεκινάνε από την πρώτη Λυκείου και τους ακολουθούν για όλα τα χρόνια της. Και αυτό νομίζω είναι και ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Η εντατικοποίηση, η εντατικοποίηση των μαθητών που γίνεται μέσα από τις εξετάσεις και όλα τα άσχημα επακόλουθα που ακολουθεί αυτό το πράγμα. Από τις θέσεις της δικιάς μας ήταν ότι όσο λιγότερες εξετάσεις υπάρχουν στο Λύκειο, τόσο καλύτερα λειτουργεί το ίδιο το σχολείο και η ίδια η μόρφωση των παιδιών. Ωστόσο, ο κύριος Ιωαννίδης αναφέρει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την πλευρά των γονέων αλλά και των ίδιων των μαθητών. Εγώ είμαι σε γυμνάσιο, δουλεύω. Δεν έχω άμεση επαφή με τα παιδιά. Σίγουρα συνάδελφοι που δουλεύουν στα Λύκεια γνωρίζουν καλύτερα το ζήτημα όσον αφορά τα ίδια τα παιδιά. Αλλά έτσι με την προχειρότητα που εφαρμόζονται όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Καταρχήν δεν είναι ακόμα έτοιμοι, υπάρχουν πισωγυρίσματα όσον αφορά με την τράπεζα των θεμάτων, το πώς ακριβώς θα γίνουν οι εξετάσεις. Εγώ θα ήθελα να πω, το ίδιο το Υπουργείο αν είχε αίσθηση του τι ακριβώς πάει να γίνει, πιστεύω ότι φέτος, έστω και αν γινόταν οι εξετάσεις, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να παίρνονται υπόψη τους. Είναι πρώτη χρονιά που εφαρμόζονται και είναι λίγο δύσκολο οποιαδήποτε αλλαγή και από την πρώτη χρονιά να εφαρμοστεί και να το θέλουν σωστά. Μια πιο λεπτομερή ενημέρωση θα μπορούν να έχουν οι γονείς των μαθητών την Τετάρτη 7 Μαΐου στο πρώτο Λύκειο Ξάνθης στις 8 το απόγευμα. Να σημειώσουμε ότι παρόμοιες ενέργειες έχει ξαναπραγματοποιήσει η ΕΛΜΕ Ξάνθης με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των γονέων.